Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα σας παρουσιάσω μια επιστημονική εισήγηση, αλλά πολύ σύντομα θα σας αναφέρω τους τρόπους με τους οποίους λειτουργήσα τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Λέρου. Μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Λέρου ιδρύθηκε το 1952 και λειτουργεί μέχρι σήμερα ως δανειστική και ως αναγνωστήριο. Διαθέτει παιδικό εφηβικό τμήμα. Στη φωτογραφία η βιβλιοθήκη είναι το αριστερό κτίριο, το κτίριο που βρίσκεται δεξιά είναι το Δημαρχείο. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει μακρά ιστορία. Ο Διονύσιος Οικονομόπουλος στο βιβλίο του Λεριακά, έκδοση του 1888, αναφέρει ύπαρξη σπουδαίας και πλούσιας βιβλιοθήκης στη Λέρο κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και καταγράφει πλήθος χειρογράφων και βιβλίων δωρεά του Λερίου δασκάλου Αδαμάντιου Χαραμή. Στα χρόνια του πολέμου, 1943 με 1947, τα χειρόγραφα βιβλία κρύφτηκαν και διασώθηκαν σε πηγάδι του κάστρου. Σήμερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο της παλιάς Δημογεροντίας, στον Πλάτανο, δίπλα στο Δημαρχείο. Τον Ιούλιο του 2009, έφτασα από την Αθήνα στο πανέμορφο νησί της Λέρου και παρέλαβα μια βιβλιοθήκη η οποία δυστυχώς υπολειτουργούσε με πάρα πολλά προβλήματα, ενδεικτικά ποντίκια, κατσαρίδες, άπειρη σκόνη, βιβλία τα οποία είχαν μουχλιάσει, δεν υπήρχε ούτε ένας αφιγραντήρας μέσα στη βιβλιοθήκη, αλλά πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αρχή που είχα να αντιμετωπίσω ήταν ότι όποτε έβρεχε έτρεχα με τους κουβάδες. Κύριο μέλημά μου ήταν η βιβλιοθήκη να λειτουργήσει από την επόμενη μέρα. Οργάνωσα το χώρο με τρόπο ώστε η συλλογή να φαίνεται ελκυστική. Τα καινούργια βιβλία μπροστά, όλοι γνωρίζουμε. Ο δανεισμός στην αρχή γινόταν μέσα από ένα αρχείο Excel και ξεκίνησα επαφές με τους εκπαιδευτικούς και φορείς συλλόγων για να συναντηθούμε και να ακούσω τις απόψεις τους γύρω από τη βιβλιοθήκη. Ακολούθησαν πολλές επισκέψεις στα σχολεία, όπου συνομίλησα με τα παιδιά και τους μοίρασα φυλάδια. Συγκινητική ήταν από την πρώτη στιγμή η ανταπόκριση των νέων παιδιών που κατακλείζουν καθημερινά το χώρο της βιβλιοθήκης. Συνειδητοποίησα νωρίς ότι δεν αρκεί μόνο το έντυπο υλικό για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Από το πλήθος των πηγών του ίντερνετ, λοιπόν, εκμεταλλεύομαι αυτές για τις οποίες έχω δεξιότητες πέρα από την βιβλιοοικονομική επιστήμη. Επειδή το δεύτερο επάγγελμά μου είναι μουσικός και διέγνωσα γρήγορα την ανάγκη των παιδιών στη Λέρο και την αγάπη τους να μάθουν μουσικά όργανα, οργάνωσα πηγές από το διαδίκτυο, κύριε από το YouTube, σχετικές με εκμάθηση μουσικών οργάνων. Να σας αναφέρω ότι σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Λέρος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες με τις οποίες θέλει να ασχοληθεί ένας νέος σπανίζουν. Έτσι, προσφέρουμε μια καινούργια υπηρεσία στα νέα παιδιά της Λέρου, βοηθώντας τα μέσα από καλά οργανωμένες και αξιολογημένες πηγές να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά online μαθημάτων μουσικής στον χώρο της βιβλιοθήκης και αργότερα στο σπίτι τους. Ταυτόχρονα ξεκίνησε η λειτουργία του ΑΒΕΚΤ, κατάλογος, δανεισμοί και κάρτες μελών. Επίσης άρχισα να συγκεντρώνω ενημερωτικά φυλάδια, χάρτες, προγράμματα με τα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού, δίνοντας έμφαση στην εξυπηρέτηση των τουριστών και ξεκίνησα να δανείζω τα μόλις 30 ξενόγλωσσα μυθιστορήματα που είχε η βιβλιοθήκη σε τουρίστες και ας έμεναν σε εστιοπλοϊκό ή σε ξενοδοχείο. Όχι μόνο δεν έχασα κάποια από αυτά, αλλά η συλλογή σε ξενόγλωσσα από τις δωρεές τους έχει ξεπεράσει σε 2 χρόνια τα 200 βιβλία. Πολλοί ξένοι συγγραφείς, αυτό το αναφέρω γιατί καμιά φορά θα πρέπει να υπερβαίνουμε και τους κανόνες. Πολλοί ξένοι συγγραφείς που επισκέπτονται όλο τον χρόνο το νησί μας, αναζητώντας να αντλήσουν πέρα από την ψυχική τους γαλήνη ιστορικές πληροφορίες για το αρχιπέλαγος και ειδικά για τη μάχη της Λέρου, επισκέπτονται τη βιβλιοθήκη που αποτελεί το σημείο εκκίνησης της έρευνάς τους. Ενδεικτικά να σας αναφέρω κάποιους συγγραφείς που έχω γνωρίσει και από κοντά, τους Σιμώνα Βίντσι, Άντωνι Ρότζερς και Ντέρλεφ Μπλέντεμπεργκ. Είναι μεγάλη χαρά για κάθε βιβλιοοικονόμο να μπορεί να εξυπηρετεί συγγραφείς όταν κάνουν μια έρευνα. Απ' την αρχή στόχευσα στην ανάπτυξη της υπάρχουσας συλλογής και στην ανανέωση του υλικού. Ετοίμασα την πρώτη παραγγελία βιβλίων, ήδη άρχισα να ακούω τις πρώτες γκρίνιες, αλλά δεν σταμάτησα
Κυνηγούσα και έβρισκα δωρεάν βιβλία ψάχνοντας στο site του βιβλιονέτ ποια ιδρύματα, τράπεζες, σύλλογοι, κοινωνικοί φορείς είχαν εκδώσει βιβλία. Έκανα επιλογή και με μια επιστολή του ζητούσα να μας δωρήσουν βιβλία. Σας πληροφορώ ότι 7 στους 10 μας έστειλαν τα βιβλία τους δωρεάν. Μεγάλη όθηση όμως, οφείλω να ομολογήσω, έδωσε η δωρεά που πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Εκδοτών Βιβλίων Αθηνών για τις βιβλιοθήκες της Λέρου και των Λειψών με τη βοήθεια των επισκεπτών της έκθεσης βιβλίου στην Αθήνα. Μαζεύτηκαν 3.000 βιβλία και για τις δύο βιβλιοθήκες. Το υλικό μοιράστηκε ισόποσα. Η δωρεά αυτή ζωντάνευσε τις δύο αυτές βιβλιοθήκες και έδωσε πολύ χαρά σε όλους στο νησί και ειδικά στα παιδιά και στους νέους. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τις βιβλιοθήκες του Κολεγίου Αθηνών, το Αρσάκιο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τραπετσόνας και όλους τους εκδοτικούς οίκους και το πλήθος κόσμου που μας βοήθησαν να ανανεώσουμε το υλικό της βιβλιοθήκης αλλά και να δώσουμε χαρά σε τόσο κόσμο. Η δημοσιότητα που πήρε δράση του ΣΕΒΑ παρακίνησε πολύ κόσμο, ντόπιους και μη, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας και να μας δωρήσουν μεγάλο αριθμό βιβλίων. Στην κυριολεξία, από την ημέρα που έγινε η ανακοίνωση ότι μαζεύουμε βιβλία για τις βιβλιοθήκες Λέρου και Λειψών, δεν σταμάτησε να χτυπάει το τηλέφωνο. Με τη δωρεά του ΣΕΒΑ, η συλλογή εμπλουτίστηκε κατά 1.500 νέους τίτλους. Και από τον κόσμο που πληροφορήθηκε τη δράση, κατά άλλα 700 βιβλία. Αυξήθηκε η επισκεψιμότητα, περιττό να σας πω ότι όλοι στο νησί περίμεναν τα βιβλία και ότι για ένα μήνα η βιβλιοθήκη ήταν το πρώτο θέμα σε όλο το νησί. Αυτή η δράση ανέβασε την εκτίμηση της βιβλιοθήκης στα μάτια του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Στάλθηκαν επίσης δελτία τύπου στον τοπικό δωδεκανησιακό τύπο. Οι κινητές εκθέσεις που δανείζει το ΚΕΒΗ και που όλοι γνωρίζουμε για την προώθηση της ανάγνωσης ήρθαν για πρώτη φορά στη Λέρο και μέσα στην καρδιά του χειμώνα δημιούργησαν ένα εορταστικό κλίμα μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης. Ακόμα, συνάδελφοι, και μια απλή κίνηση εκ μέρους της βιβλιοθήκης. Να τυπώνει και να μοιράζει σχέδια για ζωγραφική δίνει τεράστιο χαμόγελο στα μικρά παιδιά. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία, έγραψε ο Γιάννης Τσατσόπουλος στα Μεταξωτά που μας τραγούδησε η Μελίνα Κανά. Κι όμως, στην εποχή αυτή τη δύσκολη που ζούμε, ζητεί ο κόσμος την κυριολεξία νοσηλεία στα βιβλία. Άνθρωποι που δεν πέρναγαν ούτε έξω από τη βιβλιοθήκη, έρχονται και ζητάνε ένα βιβλίο για συντροφιά σε αυτή την κρίση. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Αλεξανδράκη, τον ΣΕΒΑ και την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης για την άριστη συνεργασία μας και τη στήριξη την οποία περίχαν και σε δύο δημοτικές βιβλιοθήκες. Σας ευχαριστώ.